μέτρους που είναι απαραίτητες ώστε να επιστρέψουν τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα, το οποίο ελπίζω και πιστεύω ότι είναι εφικτό και πιστεύω ότι είναι και απαραίτητο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θα είμαστε στο πολύ σωστό δρόμο, ακόμα κι αν πρέπει να γίνει ακόμα πολύ περισσότερη δουλειά στο πεδίο, στην Αθήνα, για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκλογές στην Ευρώπη, πολύ μεγάλες εκλογές στην Ολλανδία και στη Γαλλία. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος όσον αφορά τις σοβαρές λύσεις που πρέπει να πάρθουν για την Ελλάδα? Η δημοκρατία μας βοηθάει να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Υπάρχουν πολιτικοί στη Γερμανία, δεν έχουμε καμία σχέση με τον Brexit, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το δρόμο, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Κοιτάξτε τα νούμερα, κοιτάξτε τα γεγονότα, διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα έχει κάνει ήδη πολύ μεγάλη πρόοδο στην ανάπτυξη, στις μεταρρυθμίσεις, στον προϋπολογισμό του 16 που θα βελτιωθεί το 17 και το 18. Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες όσον αφορά τα δημοσιονομικά και αυτό θα γίνει και το 17 και το 18. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι μια επιτυχία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πάμε ακόμα πιο μπροστά και να δούμε ότι υπάρχει πολλή αδικία στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας και πρέπει να καταδείξουμε ότι υπάρχει ένα φως στο τέλος του τούνελ της λιτότητας. Αυτό λοιπόν είναι το καθήκον μας και η δυνατότητα που έχουμε σήμερα να το κάνουμε μέσα στο πλαίσιο του Eurogroup με τους υπουργούς, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας που τον συνάντησα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε διαπιστώσει λοιπόν ότι υπάρχουν παράμετροι πάνω στο τραπέζι που θα επιτρέψουν στα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών να επιστρέψουν στην Αθήνα για να εργαστούν στο πεδίο ώστε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση που θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση επιτυχίας αυτού του προγράμματος. Και το επαναλαμβάνω, είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα θα επιδώσει τη δυνατότητα στην επιστροφή της ανάπτυξης, επιστροφή της εμπιστοσύνης. Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού είναι εδώ, τα βλέπουμε και έτσι θα συνεχίσουν οι επενδύσεις. Γι' αυτό είναι παράλογο να μιλάμε για Brexit. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα στο τραπέζι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δομήσουμε μια πλήρη επιτυχία του προγράμματος για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου υπάρχει ένας λαός που έχει υποφέρει πολύ και που αναμένει αυτή τη στιγμή όλη η καρπή των προσπαθειών που έκανε να αποβούνε καρπή σημαντική. Όλα φυσικά δεν έχουν ρυθμιστεί, υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα στο πεδίο, αλλά αν σήμερα το βράδυ μπορούμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα ότι τα κλιμάκια μας θα επιστρέψουν στην Αθήνα για να προλιάνουν το έδαφος για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αυτό θα αποτελέσει στέψη επιτυχίας για τη σημερινή μας σύσκεψη. Με το δόνου του που υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει το πλοίο? Όχι, δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το πλοίο. Η επιστροφή των θεσμών θα συμπεριλαμβάνει και το δόνου του, η επιστροφή στην Αθήνα. Και όλα αυτά θα γίνουν υπό την αιγίδα του Eurogroup μαζί με το Δουνουτού. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όλοι οι θεσμοί πρέπει να είναι εκεί, ώστε να το πρόγραμμα να είναι στέρεο. Και φυσικά το Δουνουτού θα εξακολουθήσει να συμμετάσχει. Έχω εμπιστοσύνη στο Δουνουτού ότι θα συμμετάσχει. Και φυσικά το Δουνουτού είναι πολύ σημαντικός εταίρος, γιατί μας δίνει ασφάλεια, εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα. Και πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε μια πολύ θετική σύσκεψη, ένα πολύ πετυχημένο meeting που θα οδηγήσουν τελικά τα κλιμάκια μας στην Αθήνα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τις παραμέτρους που θα μας οδηγήσουν στην ολοκλήρωση αξιολογήσεις, ώστε να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες μεταρρυθμίσεις, περισσότερα δημοσιονομικά πλεονόσματα, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες δουλειές. Γιατί οι Έλληνες πολίτες έχουν υποφέρει πολύ από την κρίση, έχουν κάνει πολλές θυσίες και τώρα, όπως είπα και πριν, πρέπει να ξαναδούν το φως στο τέρμα
του τούνελ. Η Επιτροπή, ο ρόλος της είναι να ενισχύσει όλες αυτές τις προσπάθειες ώστε να πατάξουμε την ανεργία και να οθήσουμε τις επενδύσεις. Είπατε ότι οι Έλληνες βλέπουν το τέλος, το τέλος του τούνελ, αλλά είναι το τέλος της λιτότητας ή είναι απλά ένα απλό φως? Αν η λιτότητα είναι αυτό που τους παρεμποδίζει από το να θεσπίσουν κοινωνικά προγράμματα, εμείς δεν θέλουμε λιτότητα στην Ελλάδα. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε τώρα, οι ίδιοι οι Έλληνες πρέπει να δούνε τους καρπούς. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να βρούμε μια συμφωνία ώστε τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών να δομήσουν ένα πακέτο που θα μας επιτρέψει από τη μεριά του να λάβουμε τα μέτρα που θα είναι μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης και που θα δίνουν όθηση στην Ελλάδα και στο πρόβλημα της ανεργίας. Ευχαριστώ πολύ.